Πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον ομοσπονδιακό προπονητή. Είναι ακόμα ομοσπονδιακός προπονητής. Δεν ξέρουμε βέβαια όταν θα κλείσουμε το τηλέφωνο τι γίνεται. Με τον Γιώργο Πομάσκι, ο οποίος όμως δεν είναι πλέον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ με τον νέο νόμο που έφερε στη Βουλή ο κύριος Αυγιανάκης. Καλημέρα, coach. Καλημέρα, Μιχάλη. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Ευνηδιασμένοι. Πολύ μπερδεμένος. Πολύ μπερδεμένος. Είμαι πολύ μπερδεμένος. Ναι, τι γίνεται τώρα, δεν μπορείτε. Είσαστε, λέει, αμοιβόμενος υπάλληλος της Ομοσπονδίας και αποτελεί κόλλημα. Το ανακαλύψαμε τώρα το αυτό, έτσι. Γιατί όλοι οι εκπρόσωποι του εργαζομένων δεν είναι αμοιβόμενοι από τις οργανώσεις τους και εκπροσωπούν τους συναδέλφους τους στο Δέλτα Σίγμα. Έλατε. Πέστε μου μια οργάνωση που δεν είναι έτσι. Ή πρέπει να είναι κάποιος άνεργος. Ναι, σωστά. Όποιος είναι σοβαρός, όποιος είναι καλός, αμείβεται. Ναι. Ναι. Πρέπει να βρούμε άνεργοι. Τέλος πάντων. Ναι. Γιατί πολλά συμβαίνουν και έχω μπερδευτεί. Ναι, έχετε μπερδευτεί. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, είναι αδύνατον να μην προσπαθείτε να ξεδιαλύνετε αυτό το σκεπτικό το οποίο βρήκε εφαρμογή σε έναν νόμο όπως αυτός, σε μια υπουργική κάτι. Απόφαση. Ναι, βεβαίως. Να διευκρινίσω κάτι. Ναι. Τι συμβαίνει συνήθως μετά τις εκλογές την επόμενη μέρα? Άμα χάνει κάποιο κόμμα. Πάμε οι εκλογές. Ναι. Ναι, κάπως έτσι και στη ΣΕΓΑΣ, 1,5 χρόνο πιέζουν το πρόεδρο να γίνουν αλλαγές, να γίνουν δεν ξέρω και εκεί τι αποφάσεις. Εμείς έχουμε ένα σοβαρό... Α, λέτε δηλαδή να ξαναγίνουν εκλογές στο ΣΕΓΑΣ? Βεβαίως. Δηλαδή παλεύουν ορισμένοι μέσα να διαλύσουμε αυτό που έχει βγει. Η υπομονή, κάντε κάτι το καλύτερο. Έχουμε σοβαρή δουλειά για τα παιδιά. Τα παιδιά περιμένουν από εμάς να τους λύσουμε τα προβλήματα, προετοιμασίες, πού να προπονηθούν, να στήσουμε καλό αγωνιστικό πρόγραμμα, να έχουμε αγώνες σε καλύτερα γήπεδα και από εκεί και πέρα να προστατεύσουμε το καλό προπονητή και το καλό αθλητή. Ναι. Αυτή σωστά. Είναι η δουλειά μας. 1,5 χρόνο δεν γίνεται τίποτα στο Δέλτα Σίγμα του ΣΕΓΑΣ. Μάχη μόνο. Μάχη για ποιο λόγο, δεν ξέρω. Εννοείται, προφανώς θα λέτε μάχη, εννοείται μετά από παρεμβάσεις. Βεβαίως. Αλλαγές, την αλλαγή. Εμείς έχουμε μια δουλειά. Να προστατεύσουμε τα Ελληνόπουλα, τους αθλητές του στίβου. Εκτός από αυτό, έχετε το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι, δηλαδή το σώμα του ΣΕΓΑΣ, αυτή τη στιγμή είχαμε πριν από ούτε δύο χρόνια, διορθώστε με αν κάνω λάθος, εκλογές σε όλες τις ομοσπονδίες. Δεν εκλέχθηκε ένα... Εκλέχθηκε. Άρα, τι αμφισβητούμε δηλαδή... Η μάχη είναι μέσα να αμφισβητήσουμε ένα τον άλλον. Και εγώ έχω παραστεί στο Δέλτα Σίγμα μόνο μία φορά, στις 28 Δεκέμβρη. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι το λέτε έτσι, γιατί το κλίμα που επικρατεί εκεί δεν είναι ένα κλίμα που βοηθά... Δεν είναι υγιής. Τουλάχιστον δεν είναι υγιής. Επιμένω σε αυτό. Εμείς έχουμε μια σοβαρή δουλειά. Ναι. Έχουμε μια καινούρια γενιά κάθε χρόνο που πρέπει να την προστατεύσουμε, πρέπει να την κατοδηγήσουμε, πρέπει να φτιάξουμε το καλύτερο για αυτούς. Άμα θέλουμε να έχουμε αθλητισμό. Μάλιστα. Και μόνο με αυτό δεν ασχολούμαστε. Ναι. Δυστυχώς. Και σίγουρα αυτό έχει τεράστια επίπτωση στο καλεντάρι αυτών των αθλητών. Δεν έχουμε αγώνες τώρα. Ναι. Δεν έχουμε κλειστό. Ναι. Έχουμε μεγάλα προβλήματα. Υπάρχει και το άλλο με τον Άγιο Κοσμά από το ξεσπίτωμα. Μα έχουμε, εντάξει, εκεί οι ρήπτες πεταίνουνε. Πού να βρούμε γήπεδο με 80-90 μέτρα να ρίξουν καλά τα παιδιά? Έχουμε στο κλειστό αγωνίσματα 200-400, 1500, 3000. Αυτά τα παιδιά πού τα προπονητούνε? Δεν προπονητήκανε. Δεν θα υπάρχουν αυτά τα αγωνίσματα. Αυτά είναι τα προβλήματα μου. Αυτά σκέφτομαι εγώ. Γι' αυτά έχουμε κάποια ρόλο εδώ. Εγώ ανοίγω το Ολυμπιακό στάδιο και το κλείνω. Πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε, κύριε Πομάσκι? Δεν ξέρω. Μάλλον τα απογοητευτώ πάρα πολύ. Σας ακούω έτσι κουρασμένο και απογοητευμένο. Εγώ είχα όλα αυτά τα χρόνια το πρωτεύον μπροστά μου το αθλητή. Όπως βλέπετε τι δηλώσεις κάνω, πώς δίνω χώρο, δίνω χρόνο στα παιδιά μου να παίρνουν και αυτοί αποφάσεις μαζί μου να εξελιχθούν. Είμαι πολύ τυχερός, έχω ένα μίλτο, τα επικεντρωτώ μόνο πάνω του. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
Coach. Να καλά, Μιχάλη μου. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, coach. Καλή συνέχεια.